δύσκολα θα πει το δικό σου μυστικό. Οπότε, εκτός παιδιά, εάν... ψάχνουμε όλοι τους κρύοι. Εκτός εάν νευριάσει μαζί σου μια μέρα, γίνει χαμός και βγάλει εφημερίδα, έτσι. Έτσι κανονικά. Γιατί θα τη βγάλει την εφημερίδα ο κρυός. Κρυός νιούς. Οι δίδυμοι είναι δίδυμοι, όπως τα ακούτε. Είναι πολύ κοτσοπόλιδες, ίσως. Κατινάρες, παιδί μου. Υπάρχει και πιο μεγάλο και πιο πολύ... Και ένα ζώδιο που είναι κοτσομπολίο πιο πολύ, αλλά αυτό το, είναι... Παίρνει την κούπα του κοτσομπολιού. Ναι, θα το πούμε μετά. Πολύ επικοινωνιακό άτομο, του αρέσει, ανοίγει το στόμα του και το κακό είναι ότι ο δίδυμος μπλέκει και ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, ο δίδυμος μπορεί να σε μπλέξει σε μία κατάσταση, θα του πεις, ξέρω εγώ, σήμερα εσύ... βλέπεις το μαλλί της πως το έκανε χάλια και είναι ικανή να πάει και να πει στην άλλη την τύπισσα είπε το μαλλί σου είναι χάλια και είναι. Μάλιστα έτσι. Είναι και κοντό που το κοντό μπορεί να μην έχει υποθεί ποτέ. Ο Σκορπιός, παιδιά, είναι το ζώδιο, είναι κακός κοτσομπόλης. Είναι κακός. Κοτσομπολεύει για να δημιουργήσει ίδρυκες. Δεν κρατά το στόμα του κλειστό καθόλου. Αλίμονο σε όποιον αδικήσει, παιδιά, Σκορπιό. Είναι πολύ κακός. Σκορπιός είναι κακός. Είναι Νοέμβριο. Ναι, βγάζει έξω. Ηρακλής. Αλίμονο σε όποιον τον αδικήσει. Ο Ηρακλής είναι δοξότης. Α, ναι. Ναι. Μην μπερδεύεσαι. Εντάξει. Λοιπόν. Είδες. Μας έχει αυτό πολύ. Δηλαδή, μην πούμε κακό για τον Ηρακλή. Στάζει δηλητήριο ο Σκορπιός.